Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε σε ένα παλιό εγκατελειμμένο εργοστάσιο του Βόλου. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γινόταν εδώ πέρα. Λέγεται Πήλιο. Έχουμε φτάσει στην ταράτσα του κτηρίου. Έχουμε μια ωραία πανοραμική εικόνα του Βόλου. Βλέπουμε πάρα πολύ καλά το λιμάνι. Μια αρκετά καλή θέα. Θα βγάλουμε τις φωτογραφίες μας, έχουμε εξερευνήσει ένα κομμάτι του εργοστασίου και θα συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα μετά από εδώ. Ελπίζουμε να περάσετε όμορφα, να σας αρέσει το βίντεο που θα τραβήξουμε. Είναι μια urban exploration στο Βόλο, μαζί με καλούς φίλους και αυτά. Δημήτρη, μην απομακρύνεσαι πολύ. Να σε βλέπω. Πω, από εδώ παίζει να βγαίνει στην ταράτσα, φίλε. Αυτό. Αυτό τι είναι, φίλε, εδώ. Κάποτε. Ναι, είναι ένα χριστουγεννιάτικο. Λέω το φάντασμά του. Άστο, εντάξει, δεν μας ενοχλεί. Πάμε πάνω. Πάμε πάνω. Ωραία, τέλεια. Εδώ έχει ωραία θέα. Αυτό θα μπορούσε να είναι χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εσύ κοίτα τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος εδώ κάτω, έτσι. Σπίτι, κανονικά. Να πάνε. Κοιτάξουμε εδώ ή θα κοιτάξουμε μετά. Να πάμε τα ρέμα πάνω. Μετά, ναι. Ωραία, τώρα είμαστε στο τρίτο όροφο. Ωραία φαίνεται αυτό. Εδώ αυτές οι πόρτες είναι λίγο ιδιαίτερες. Ιδιαίτερες.
Θα πάμε προς τα έξω και τα βλέπουμε μετά αυτά. Τέλεια. Είναι τέλεια. Είναι τέλεια εδώ. Και σκάλα που ανεβαίνει και πιο πάνω. Μια ωραία θέα του λιμάνιου, του Βόλου. Βασικά μια θέα ολόκληρη του Βόλου. Πόσο όμορφα μπορεί να είναι εδώ. Ναι, δεν θα φωτογραφεί. Ναι, δεν θα έχεις πολλές τέτοιες ευκαιρίες να βγάλεις φωτογραφία από εδώ. Ωραία, εδώ βλέπουμε την Πάνο. Μάλλον τον Πάνο όροφο. Βρέχει και δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Θεωρώ ότι είναι αρκετά όμορφος ο Βόλος σήμερα. Σε έχει συννεφιά. Πούμε λίγο εδώ. Εδώ μου είχε πει ο ψηλός ότι είχε βρει κρασιά. Μου είχε πει ο ψηλός ότι είχε βρει κρασιά. Ποιος ψηλός? Ο Γιάννης. Ο Λαρισαίος. Α, έχει μπει εδώ. Μου είπε ότι έχει μπει. Θα βαρέσει κάποιος φακό. Το κινητό. Το κινητό στο έδωσε. Φακός δεν είναι πολύ... Μπράβο εσύ. Μου είχε πει ότι έχει βρει ψυγεία, μου λέει, με κρασιά. Έχει κι άλλη πόρτα εκεί, στο βάθος. Τι είναι αυτό, δηλαδή. Τι είναι αυτό. Ξέρω. Ωπα. Και από πάνω, δηλαδή. Από πάνω. Είναι σάπιο. Τι είναι αυτό. Ποιο. Ναι. Ναι. Και αυτό είναι. Δεν περάσαμε από εκεί κάτω. Λέει τι χαστίγος. Πάμε πίσω. Φόρσε και εδώ, καλά. Α, Δημητρή. Άρα λίγο, ρε φίλε. Τι, αυτό. Α, όχι. Εγώ, ρε. Τα φιλιές είναι αυτές. Δαχτυλιές, σαν όχι ανθρώπινες. Λες τέτοια, ρε. Είναι αρκετά πανηγυριακό αυτός εδώ.
Την αγαπάει πολύ. Έχει γράψει όλους τους τοίχους. Ναι. Σ' αγαπώ γιατί είσαι αλάνι μεγάλο. Τεράστιο. Μπήκαμε σε αυτό. Δεν πάμε να δούμε αυτό το χώρο. Ωπα. Δεν θέλει προσοχή τώρα. Τρέχουν τα νερά και ακούγεται αυτό. Εντάξει, δεν έχει τίποτα εδώ. Πάμε παραπέρα. Τίποτα. Αυτό είναι πόρτα, ας πούμε. Κοίτα εδώ πάνω βασικά να δούμε τι είναι. Πρέπει να ήταν σαν ψυγείο αυτό. Δηλαδή κάτι που κρατούσε το χώρο κρύο. Κάτι είναι αυτό. Κάτι είχε εδώ πέρα. Ας ναι, κάτι είναι για να βγαίνει πάνω. Κάτι. Είναι όλα ξύλινα. Μπορεί να είχαν, ας πούμε. Ωραία, γιατί να λέγεται, πρέπει να βρούμε στην ιστορία του πόλου γιατί το εργοστάσιο λεγόταν Πήλιο. Μπορεί να είχε κάτι να αποθηκεύανε εδώ. Γιατί οι πόρτες, ας πούμε, κοίτα πως είναι οι πόρτες. Πάρα πολύ χοντρές. Κοίτα εδώ, το χέρι μου όλο και όλη η πόρτα. Εντάξει, ναι. Η πόρτα 13. Η πόρτα 13 είναι γνωστό. Εδώ θα είναι το πράγμα. Ίσως. Αν μου δούμε τίποτα σήμερα, θα κοιτάξουμε στο μεταφυσικό του. Να το ψάξαμε όλο αυτό έτσι. Μπορεί να αναλύσει άλλο όροφο. Σπρέι. Ισχύουν οι αποστάσεις. Ωραία, τώρα πάμε εκεί. Φαίνεται πάντως ότι... Τι είναι αυτό? Πλέγμα είναι αυτό. Πλέγμα είναι στον τοίχο. Σαν... σαν κάποιο τελείως διαλύεται. Σαν... σαν σίτα είναι. Και τι όμορφα που είναι αυτά. Δεν μπορεί να μην έχει κάτι όμορφο να πάρουμε σε σουβενίρες.
Πάμε από εδώ. Από εκεί μπήκαμε. Εδώ προσέξτε. Εντάξει, εδώ βλέπεις ας πούμε πως είναι ενδεικτικά και τα πάνω δωμάτια που δεν έχουν φωτισμό καθόλου. Είναι όλα ίδια. Και έχουν από όλα ένα παραθυράκι. Άδειο. Σε αυτό πήγαμε. Α, αυτό. Α, πρώτη φορά βλέπω τους γερανούς σε λειτουργία. Τους γερανούς τι? Σε λειτουργία. Να κάνουν κάτι ρε παιδί μου. Είναι ωραίο κτίριο και είναι σχετικά σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, αν δεν θα μπορούσε ας πούμε, να αναστηλωθεί και να γίνει κάτι εδώ μέσα. Κοίτα τι όμορφη χελιδονοφωλιά έχει εδώ. Μοιάζει σαν ανάποδο ικλού. Δηλαδή. Κάνει ωραία δουλειά εδώ ο μάστορας. Πάμε προς τα κάτω. Τελειώνει η μπαταρία και σε αυτό. Λοιπόν, κάτσε να το τελειώσω γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, εδώ τελειώνει η εξερεύνησή μας. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.